Στην αρχή κάθε έτου, οι οδηγοί τη Αλεξανδρούπουλη που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν κάρτα για ελεύθερη στάθμευση θα πρέπει να προχωρήσουν στην ανανέωσή τη ή να προβούν στην έκδοση νέα, εάν πρόσφατα εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην πόλη. Υπενθυμίζεται ότι η κάρτα στάθμευση ισχύει μόνο για όσου έχουν πρώτη κατοικία στι περιοχέ ελεγχόμενη στάθμευση και σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, οι θέσει είναι περίπου χίλιε. Ξεκινάει η διαδικασία έκδοση των νέων καρτών τη ελεύθερη στάθμευση στην πόλη τη Αλεξανδρούπουλη. Ήδη υποβάλλονται οι αιτήσει αυτοί οι οποίοι κατέχουν κάρτα στάθμιση του 2016, όπου το 2016 έγινε μια συστηματική δουλειά πιο προσεγμένη σύμφωνα με την απόφαση που υπάρχει ο κανονισμό του Δήμου. Ε, όσοι έχουν, κατέχουν κάρτα στάθμιση του 2016 με μια απλή αίτηση και, ε, και μια φωτοτυπία τη κάρτα τη οποία κατέχουν, θα προμηθευτούν την καινούργια κάρτα στάθμιση. Ήδη μέχρι τέλο Ιανουαρίου ισχύει η παλιά κάρτα. Α προσέρθουν όλοι να υποβάλουν τη σχετική έτσι, απλή, χωρί δικαιολογητικά. Αυτή μόνο το τονίζω, αυτοί οι οποίοι είχαν κάρτα του 2016. Κάποιο που δεν έχει κάρτα και θέλει να κάνει από την αρχή. Την αίτηση, πρέπει να υπάρχουν τα δικαιολογία... Για την έκδοση κάρτας για πρώτη φορά οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγησή τη δηλαδή φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αποδεικτικό στοιχείο διαμονής του μέσω ε1, η κάρτα στάθμευσης ισχύει αυστηρά για ένα χρόνο, ως εκ τούτου οι κάρτε του 2016 έληξαν στι 31 του Δεκέμβρη.